Περίπου 17 λεπτά άντεξε η Zenit στον ρώσικο εμφύλιο απέναντι στην Τσέσκα. Γιατί από το σημείο αυτό και έπειτα, μέχρι και να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο και πολλό δε μάλλον στο δεύτερο μέρος, οι γηπεδούχοι ήταν σαφώς ανώτεροι από την ομάδα του Τσάβη Πασκουάλ και έφτασαν σε μια εύκολη νίκη, ίσως πιο εύκολη από όσο περίμενε και ο ίδιος ο Δημήτρης Ιδούδης. Στα πρώτα 17 λεπτά λοιπόν οι φιλοξενούμενοι είχαν λύσεις, είχαν καλή δημιουργία. Εδώ είδαμε ένα κάρφωμα με τον Πόηθρες. Είχαν όμως και ένα μόνιμο πρόβλημα, το οποίο ακούει στο όνομα Mike James. Εδώ ο Κλάιμπερν θα τελειώσει για τους γηπεδούχους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Rivers ήταν πολύ δραστήριος. Είχε όρεξη να παίξει άμυνα, ήταν καλός και επιθετικά. Εδώ σε ένα ακόμη καλάθι. Θα μειώσει σε 26-24. Γενικότερα τα πράγματα πήγαιναν καλά για την Zenit. Εδώ ένα εντυπωσιακό κάρφωμα από τον Πόηθρες. Αλλά όλα αυτά έλαβαν τέλος όταν το πρώτο ημίχρονο μπήκε στην τελική του ευθεία. Τρίποντο από τον Κουρμπάνοφ. Η διαφορά έχει περάσει ήδη τους 10-42-31 και ο κύριος Mike James θα στείλει ένα τελευταίο μήνυμα για το πρώτο μέρος πίσω από τη γραμμή των 6-75. Έναρξη τρίτης περίοδου. Παραμένει ασταμάτητος ακόμα και όταν βγαίνει μπροστά σε αντίπαλους ψηλούς και μάλιστα ιδιαίτερα αθλητικούς όπως είναι ο Πόηθρες. Ο Πάγκος δημιουργικά ακολούθησε το πνεύμα της ομάδας του, δηλαδή για 17 λεπτά ήταν καλός, μετά κάπου χάθηκε και αυτό στην Mega Sports Arena. Από την ομάδα του Δημήτρη του διαβάζαν όλοι. Εδώ ο Φόκτμαν σε ένα εύστοχο σου τριών πόντων. Όλα είναι, η διαφορά μεγάλωνε. Και ο Σεγγέλια για 3, 64-47. Τελευταία περίοδο. Δεν υπήρχε καμία διάθεση από την Zenit να αλλάξει το ρυθμό του παιχνιδιού ή ακόμα και αν υπήρχε, η CSKA δεν την άφησε να φανεί. Εδώ ο James θα κλέψει από τον Πονίτκα, θα δώσει στον εκπληκτικό Μιλουτίνοφ που τελείωσε το παιχνίδι με double-double, 14 rebound, 13 πόντους. Ήταν και αυτός στους διακριθέντες. Εδώ με επιθετικό rebound και follow ο Σέρβος Σέντερ θα ανεβάσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Και ένα κάρφωμα από την assist του Κλάιμπερν για το 81-60. Η διαφορά έφυγε πάνω από τους 20. Τελευταία επίθεση, αλλά πλέον ήταν πολύ αργά για την Zenit, που τέτοιες φάσεις θα τις ήθελε μάλλον στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και όχι όταν όλα είχαν κρυθεί. Μέχρι και το τέλος παίχτηκε το παιχνίδι, παρά το ότι η διαφορά ήταν πάνω από τους 20. Η CSKA όμως έδειξε την ανωτερότητά της.